Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο τηλεοπτικός ρόλος της ζωής σας, ο ρόλος που αγάπησε πιο πολύ ο κόσμος? Τη Μίνα. Τη Μίνα από τους δύο ξένους, γιατί τη βλέπουμε πολύ συχνά. Μα τι λες, Φλόρα. Εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε για χαρές και γλεντοκόπια. Τι έπεσε ο Σιμίτης? Μίνα. Μα γιατί, αγάπη μου, αυτό είναι μια λαμπρή στιγμή στην ιστορία της σχολής σου. Για μένα θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική στιγμή της καριέρας μου. Ήμουν στη Λάμψη σε ένα σύριαλ δραματικό, καθημερινό. Και το επόμενο βήμα, η πρόταση ήταν τον Αλέξανδρο το Ρίγα, σε κομμωδία και σε τι κομμωδία. Οπότε είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτό που μου συνέβη. Έχει γίνει πολύ δώρος στο εξωτερικό και για τα θέματα της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών, ειδικά στα ξεκινήματα της καριέρας τους. Εσάς σας έχει τύχει ποτέ, είτε στο ξεκίνημα είτε στην πορεία? Εμένα μου έχει συμβεί στην πολύ αρχή της καριέρας μου, αλλά ήταν κάτι πολύ light, θα έλεγα. Δεν ήταν κάτι πιεστικό. Και επίσης όταν είπα το όχι, γιατί πάνω απ' όλα για μένα είναι η αξιοπρέπειά μου και όχι ένας ρόλος, η αντίθετη πλευρά το εκτίμησε κιόλας. Και πήρα και το ρόλο, πήρα και τη δουλειά. Δεν θα έλεγα παρενόχληση όμως, έτσι, μην το πάμε στα άκρα. Θα έλεγα ένα πολύ έντονο φλερτ, το οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι αν δεν ευοδοθεί το φλερτ, πάπαλα και ο ρόλος. Και είπα και εγώ, δεν πειράζει, ένας ρόλος είναι, θα βρω έναν άλλο. Τι άνθρωπος είναι η Αλεξάνδρα στη δουλειά μου? Είμαι πολύ περισσότερο ορθολογίστρια, δεν είμαι τόσο παρομητική, δηλαδή τη δουλειά της σκέφτομαι πολύ περισσότερο. Στις σχέσεις είμαι λίγο, φεύγω με τη μία, πάω όπου λέει η καρδιά, δεν το σκέφτομαι και πάρα πολύ. Μπορεί να σπάσει το κεφάλι σου, μπορεί όμως να σου φύγει σε καλό. Αν το σπάσεις, κάτι μαθαίνεις. I have traveled far with your sexy lips. There's no need to rush, I grant you your every wish. Το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου το κρατάτε ανοιχτό στο μυαλό σας? Για να περάσουμε στο ενδεχόμενο μιας καλής σχέσης, ζωής. Και το γάμο τώρα, ξέρεις, είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί αν θα κάνω ένα τρίτο γάμο. Ο γάμος δεν λέει και από μόνος του τίποτα, η σχέση είναι το σημαντικό. Καταλαβαίνω προφανώς ότι μάλλον είστε μόνοι σας αυτή την περίοδο. Θα θέλατε έτσι να μπει κάτι όμορφο στη ζωή σας, παράλληλα με τα επαγγελματικά που πηγαίνουν πάρα πολύ ωραία? Και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να μπει κάτι ωραίο στη ζωή του? Αν είναι δυνατόν, δεν μας αρέσει. Δεν νομίζω ότι μας αρέσει μοναξιά. Εγώ πια είμαι πιο προσεκτική στις επιλογές μου. Δηλαδή, με το ποιον θα μοιραστώ τις στιγμές μου είναι αρκετά σημαντικό πια, νομίζω. My chocolate flavor. Όταν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η προτεραιότητά σας αυτή, δηλαδή είναι η προτεραιότητα στη ζωή σας σε σχέση με τα επαγγελματικά? Ο χρόνος για την προσωπική ζωή πρέπει να σου πω ότι δεν ήταν και πάρα πολύ. Οπότε ίσως να την έχω λίγο αδική στην προσωπική μου ζωή. Βέβαια, η μαμά μου λέει ότι δεν έχει σημασία η ποσότητα, έχει σημασία ο ποιοτικός χρόνος. Εντάξει, όμως και το πόσο είσαι μαζί με τον άλλον έχει και αυτό να κάνει. Αισθάνεστε στη φάση που σας πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον συναισθηματικά, μία πληρότητα, δηλαδή ότι έχετε αγαπήσει και έχετε αγαπηθεί πολύ, γεμάτη? Αισθάνομαι απόλυτα πλήρης. Έχω ζήσει πολλά και ωραία πράγματα. Και αν δεν ήταν και ωραία, και αυτά, ξέρεις, αν τα δεις με την πάδα του χρόνου, κάτι με δίδαξαν. Οπότε είμαι χορτασμένη.